Ολυμπιακός, η ομάδα σου, το Βελβεντό, στάθηκε επάξια σε έναν τελικό. Κατάφερε να γυρίσει το μάτς από την πάχνη 2-0-2-2, να ισοφαρίσει. Αλλά 3-2 από μια ομάδα γάμα εθνικής από τον Ιορδαϊκό. Ναι, σημαντικό αυτό που είπατε, ότι από 2-0 το κάναμε 2-2. Νομίζω ότι ο κόσμος που ήρθε ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Είχε ενδιαφέρον, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό αξίζει για να μπορεί και ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο να τον αποζημιώσουμε με αυτό που κάναμε. Εμείς προσπαθήσαμε, παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, και αυτό φαινόταν. Μια ταχύτητα πάνω από εμάς σε όλους τους τομείς. Αλλά σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα. Αυτό που θέλαμε και ζητήσαμε όλη την εβδομάδα από τα παιδιά, να μπούμε να το χαρούμε, να χαρούμε κάθε δευτερόλεπτο. Το κάναμε, το παλέψαμε. Εντάξει, ήρθε μετά το τρίτο γκολ του Ρδαϊκού, νομίζω δίκαια. Αλλά μέχρι το τέλος, νομίζω, κρατήσαμε τους φιλάθλους σε αγωνία. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο τέλος να κάνουμε 3-3. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος μας από εμάς. Το χειροκρότημα πήραμε από τον κόσμο και όλη η εικόνα της ομάδας μας. Μεγάλη υπόθεση. Είδες τον κόσμο, πραγματικά είδαμε έναν κόσμο. Όλο το Βελβεντό θα λέγαμε, έκλεισε ένα μαγαζιά σήμερα, έτσι. Συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους ότι τέτοιο γκολ είχαμε χρόνια να ακούσουμε όταν έβαλε τα γκολ του το Βελβεντό. Ναι, είχαν όλη την εβδομάδα, το περιμέναμε πώς και πώς. Είπαμε, ήταν η πρώτη φορά που το Βελβεντό πήγε τελικό. Ήταν η μόνιμη συζήτηση όλη την εβδομάδα. Ήρθανε, μας βοηθήσανε, πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό, να ανταμειώνουμε τον κόσμο. Πώς είναι παρακαταθήκη αυτό το βήμα που κάνετε σήμερα, δίνοντας τον κόσμο έτσι χαρά, είναι παρακαταθήκη τόσο για σένα όσο και για την ομάδα του Βελβεντού για την επόμενη χρονιά? Ναι, δουλεύουμε, βάζουμε στόχους. Βλέπω ότι υπάρχει υπομονή, υπάρχει βοήθεια, και είπαμε ότι για να πετύχει μια ομάδα πρέπει να υπάρχει μακροχρόνια, θα έλεγα, συνεργασία και προπονητής και διοίκηση και φιλάθλοι. Είναι όλος ένας οργανισμός. Αυτοί πρέπει όλοι μαζί να μπορούν να έχουν συνεργασία για να μπορούμε να υπάρχει αυτό που λέτε παρακαταθήκη, να υπάρχει μέλλον. Ναι, θέλουμε να έχει μέλλον το Βελβεντό. Νομίζω ότι ο Δήμος το αξίζει αυτό. Ο κόσμος έρχεται όσο πάει πιο πολύ κοντά μας, βλέπει ότι προσπαθούμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα βάλουμε παρακαταθήκη με υπομονή, δουλειά. Το έχω πει και θα το ξαναλέω συνέχεια ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα μόνιμη, αλλά εμείς θα προσπαθούμε να δουλεύουμε για να μπορούμε κάθε χρονιά να προσθέτουμε κάτι σε αυτή την ομάδα στο Βελβεντό και σε αυτόν το Δήμο του Βελβεντού, γιατί είναι τιμή που είμαστε εκεί και δουλεύουμε για αυτή την ομάδα.